Αίτηση ακύρωσης συμφωνίας των Πρεσπών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και Σύσσωμες Πανμακεδονικές Ενώσεις των Απόδημων Μακεδόνων. Παράλληλα, κατέθεσαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης αυτής καθώς και των επιστολών άρσης του ΒΕΤΟ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Το έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για το συγκεκριμένο θέμα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο. Καλησπέρα, κύριε Τάτσιο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έχουμε το θέμα αυτό όσον αφορά την αίτηση ακύρωσης που κάνατε τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσω του ΣΤΕ. Τι ακριβώς στείλατε κάτω στο ΣΤΕ? Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά ακυρώνουν αυτή τη συμφωνία και τα δώσαμε στη δικαιοσύνη ώστε να αποφανθεί και να δικαιώσει το μακεδονικό ελληνισμό. Ευελπιστείτε ότι θα μπορέσετε να δικαιωθείτε? Βασίζετε κάπου αυτή την πεποίθηση? Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η συμφωνία στηρίζεται όχι απλά σε γυάλινα πόδια, σε ανύπαρκτα πόδια στην κυριολεξία. Διότι είναι, επίσης έχουμε γράψει στην αίτηση ακύρωσης ότι δεν πέρασε καν από τους αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, τους διπλωμάτες δηλαδή, μάλλον σε κάποιο άλλο γραφείο δόθηκε ίσως του εξωτερικού για να γραφούν αυτά τα άρθρα. Είναι πέρα για πέρα άκυρα τα περισσότερα από αυτά, είναι στο πόδι γραμμένα και θα εκπέσει, είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπέσει και αν δεν είμαστε σίγουροι δεν θα κάναμε αυτή την προσφυγή στο ΣΤΕ. Το βλέπουμε μάλιστα και από το κυβερνητικό σχήμα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν κάποιες απώλειες ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τριγμοί. Είναι γεγονός. Όλοι βλέπουν ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να σταθεί. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα ακυρωθεί από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Εμείς κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, φτάνουμε την υπόθεση πολύ ψηλά στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζητούμε να μας δικαιώσει ακυρώνοντας αυτή τη συμφωνία. Πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία, γιατί το συζητάμε και όπως καταλαβαίνω, αυτό θα πιστεύετε, ότι θα βλάψει σοβαρά τη χώρα μας, όχι μόνο για τώρα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια? Η συμφωνία αυτή έχει κάνει ήδη τη ζημιά και την έχει κάνει όχι σε επίπεδο σχέσεων διμερών με τα Σκόπια, όσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει ένας μικρός αριθμός αυτονομιστών οι οποίοι πιστεύουν και επεδίωκαν εδώ και αρκετά χρόνια να αποδείξουν ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα και μειονότητα εντός της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, η υπογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών, δίνει την νομιμοποίηση σε όλους αυτούς για να πούν, ας πούμε, ότι ναι, ορίστε, τόσα χρόνια αυτά που λέγαμε ισχύουν και από εδώ και πέρα έχουμε την νομιμοποίηση εμείς να επικαλούμαστε ότι είμαστε μακεδονική μειονότητα εντός Ελλάδος. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία έχει κάνει ήδη ζημιά. Αυτό που πάμε να προλάβουμε είναι τη ζημιά στο εξωτερικό. Να μην πάει να δεσμευτεί δηλαδή η χώρα μας, το ΝΑΤΟ, με μια ονομασία η οποία δεν έχει περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, το τονίζω αυτό. Και εδώ ας θυμηθούμε και τα λόγια του Υπουργού Άμυνας σήμερα, του κυρίου Καμένου, ο οποίος επιτέλους πήρε μια σωστή θέση, ωστόσο να πούμε ότι άργησε να το κάνει αυτό, έπρεπε να το κάνει πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα λοιπόν έχει γίνει ήδη ζημιά. Ας δούμε τι μπορούμε να σώσουμε από εδώ και πέρα. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες πιέσεις από το εξωτερικό. Πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο βάσει αυτών των πιέσεων που θα δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση? Οι πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντισταθμιστούν με το εθνικό συμφέρον και με το τι θέλει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός λοιπόν έχει εκφράσει αυτό τη θέλησή του. Το εθνικό συμφέρον είναι συγκεκριμένο. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί δεν ήταν αφελείς για να μην δώσουν το όνομα στους Σκοπιανούς. Τώρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη σε όλα αυτά τα οποία κάνει και ελπίζουμε το Συμβούλιο Επικρατείας να αποφανθεί και να λάμψει επιτέλους η αλήθεια. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Γενικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν σε κάποιες άλλες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα? Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουν, όλοι ένας προς ένα, ουσιαστικά λειτουργούν ως κύτταρα τα οποία αναδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και τη μοναδικότητα αυτής. Οπότε σε περίπτωση που θα δούμε δηλαδή το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα κινηθούμε ανάλογα στο μέλλον με τις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν. Ευχαριστούμε κύριε Τάτσιο για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.